Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά τη συνεπίκειαν, μη αποστείς το έλεγον σου εφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρεση των πτεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου της Αθίας, των αγγέλων. Κύριε των λαών σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβεύση κατεναντίον δωρούμενος, και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσο. Άντε, καλή χρονιά, πάντα νίκες. Μπράβο τα καλά τα παλικάρια μας εδώ. Άντε. Γρηγοράκι, να είσαι καλά. Να σταδιοδρομείς εκεί που είσαι, να ακούμε καλά πράγματα. Λοιπόν, ποιος τρέχει πολύ να έρθει να πάρει τον αγιασμό από όλο το γήπεδο αυτό. Ο Πέρσι ποιος το έκανε. Πέρσι ποιος το έκανε. Ο Φώτης. Πάλι ο Φώτης, ο Φώτη, δεν αλλάζουμε. Άντε, καλό ταξίδι να έχετε. Πού είναι τα συνεργεία εδώ. Έλα, μας βγάζει καλές φωτογραφίες. Να είσαι καλά. Τελείωσε ο αγιασμός στο γήπεδο της Δόξης Νεοβεργίου. Κοντά μας έχουμε τον Ματθαίο Δεπρόπουλο, ένα καινούριο μεταγραφικό απόκτημα, παλιός βέβαια για την ομάδα της Δόξας. Ματθέ, καλησπέρα από το Evolution SGR. Θα θέλαμε να μας πεις πώς είσαι ταγμένος με τον Σάκη Παγκούρα, καταρχάς να πούμε έτσι. Ο Σάκης Παγκούρα, σε βλέπουμε κοντά. Πες μας λίγο για τις σκέψεις που κάνεις για την πορεία τη φετινή της Δόξας. Η πορεία της Δόξας φέτος θέλουμε να είναι μια καλή πορεία στην Α1. Πρώτη φορά πηγαίνει η ομάδα Α1. Αρχικός στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία και από εκεί και πέρα ότι όποια νίκη έρθει, καλοδεχούμενη. Πώς βλέπεις το ρόστερ, ξέρεις αρκετά παιδιά από εδώ, έχεις συνεργαστεί και παλιότερα. Πώς το βλέπεις το ρόστερ, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρουμε, μάλλον θα προσθεθούν και άλλοι παίκτες, ναι, από ό,τι μας είπε. Και άλλοι παίκτες σίγουρα από ό,τι είπε και η διοίκηση. Είμαστε πολύ καλά, έχουμε πολύ καλό κλίμα. Με τα παιδιά είμαστε όλοι αγαπημένοι και πιστεύω ότι. Πιστεύεις ότι η Δόξα θα σωθεί γρήγορα φέτος και θα κυνηγήσει το κάτι παραπάνω, πώς το βλέπεις? Στέλιο, δεν ξέρω πολλά από μπάλα. Αυτά που είδα πέρσι είναι δύσκολα, αλλά θα το παλέψουμε. Θα δείξουν και τα παιχνίδια τα πρώτα 4-5 παιχνίδια. Βασιζόμαστε στο Σάκη τον Παγκούρα ότι θα τη βρει την άκρη. Αυτό είναι σίγουρο, ο Σάκης ξέρει τη δουλειά του. Και από τη μεριά μας να ευχηθούμε Ματθαίο να έχει καλή ποδοσφαιρική σεζόν και ότι το καλύτερο για τη Δόξα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Έλα, δίκαια, παιδιά. Πότε γυρίσουν πάλι πίσω, δίκαια.